Γεια σας! I think I'm losing my mind. Τι γίνεται, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. On fleek όλα. Λίγο περισσότερο έξτρα από ό,τι θα έπρεπε για μέσα στο σπίτι μου. Αλλά και τι να κάνουμε, παιδιά, καραντίνα. Αλλά είπαμε να μην περιποιηθούμε και λίγο. Λίγο τα μαλλιά, λίγο το μακιγιάζ. Πηγαίνω, βάφουμε λίγο με τα καλλιτικά μου. Κάθομαι στον καναπέ ένα μισά ώρα και μετά ξεβάφουμε. Αλλάζει η διάθεσή μου. Αλλάζει! Αυτό είναι το σημαντικό. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό. Κορίτσια, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εάν θέλετε να σας δώσω μερικά tips για το πώς αντιμετωπίσετε το ημιμόνιμο που έχει αρχίσει να κατεβαίνει και να κρέμεται πλέον από τον ήχη, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram μου, παπάκι βουλγαράκι κάτω παύλα L. Είμαστε μαζί σε αυτό, να το ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα η λίστα μας έχει να κάνει με τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι γατογονείς, γιατί οι άνθρωποι και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ανάλογα με το αν έχουν κατοικίδιο σκύλο ή αν έχουν κατοικίδιο γάτα. Εγώ δηλαδή, σαν άνθρωπος, εάν επέλεγα να έχω, αν μπορούσα βασικά να έχω κατοικίδιο, θα επέλεγα ένα κατάκι. Θα ήθελα πολύ να έχω ένα κατοικίδιο, μια γατούλα. Ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη συντροφιά που θα μπορούσα να έχω. Άσχετα που επιστημονικά μιλώντας, οι ψυχολόγοι το λένε, παιδιά, ότι το γουρ που κάνει γάτα λειτουργεί αγχολητικά. Δεν έχω γάτα όμως. Τι να γίνει τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γάτα, μία λίστα εμπνευσμένη. Εμπνευσμένη όχι, την αντλήσαμε, να σας πω την αλήθεια, από το pillowfights.gr και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας, στο Mad TV και στο Cooler List Home Edition. Πριν περάσουμε στο πρώτο break της εκπομπής, να πω επίσης χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο, την οποία τη γιορτάσαμε πάρα πολύ διαφορετικά φέτος. Κανένας μας δεν φανταζόταν ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα και θα ακυρωνόντουσαν παραλλάσεις κτλ. Και δεν θα τρώγαμε και τον μπακαλιάρο σκορδαλιά σε ένα ταβερνάκι. Δεν πειράζει όμως, είμαστε όλοι μας στο σπίτι για καλό και του χρόνου. Θα ξεχυθούμε έξω στους δρόμους, έτσι το 25 Μαρτίου. Που είναι και άνοιξε και έξω, μυρίζει άνοιξε, παιδάκι μου, 25 Μαρτίου. Πάντα έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και θα τρώμε και τον μπακαλιαράκι μας και θα απολαμβάνουμε και την παρέλασή μας και θα νιώθουμε όλη αυτή την εθνική υπερηφάνεια μέσα από τις παρελάσεις κτλ. Φέτος ήταν μια ειδική περίσταση και συμβαίνει για πολύ συγκεκριμένο λόγο και για καλό. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Αισιοδοξία και θετική έτσι, ενέργεια και διάθεση και όλα καλά θα πάνε. Πάμε τώρα σε break. Τι λέτε, να πάμε σε break και να επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Έρχεται αμέσως τώρα ολοκένουριος Mike, το φιλαράκι μας το καλό, που τον απολαμβάνετε και στο MAD TV μέσα από την εκπομπή του τα Σαββατοκύριακα. Άφησε το πάνω μου είναι το τραγούδι του. Άφησε το πάνω μου. Απολαύστε τον και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Επιστρέψαμε, καλό σας απόγευμα, είναι το MAD TV. Βλέπετε το Cooler List Home Edition, δηλαδή μέσα από τη συχνότητα του MAD TV. Εγώ είμαι η Ελένη, η Βουλγαράκη και... Δεν πειράζει, μόνη μου. Και σήμερα, όπως σας είπα και πριν, θα μιλήσουμε για τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γάτα. Σύμφωνα με το pillowfights.gr, όπως σας είπα και προηγουμένως. Εάν έχεις γάτα, τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα σου? Για άκου προσεκτικά, σίγουρα είσαι σπιτόγατος. Σπιτό, γατός, έχεις γάτα, άρα... Λες να είναι αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, η όρεξη για χουχούλιασμα και χαλάρωση είναι μεταδοτική και η λέξη σπιτόγατος δεν είναι τυχαία. Οι ώρες που περνάνε οι γάτες μας απλώς μπροστά από ένα τζάκι κάνουν και εμάς να εκτιμάμε λίγο περισσότερο το κρεβάτι μας. Και σιγά σιγά θέλουμε να περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι, να αράζουμε και να μην κάνουμε τίποτα απολύτως, αρκεί να μείνουμε στο χώρο μας και να χαλαρώνουμε στον ελεύθερο μας χρόνο. Πάρα πολύ accurate το βρίσκω. Όντως, η γάτα τι κάνει, βρε παιδάκι μου? Δηλαδή, λέμε για σκυλίες και ζωή, αλλά και η γάτα τι κάνει εκεί πέρα? Αράζει, κοιμάται, χουχουλιάζει. Και κάπως γι' αυτό σου το μεταφέρει αυτό το αίσθημα. Το λεγόμενο cocooning το κάνεις και με την κατούλα σου. Νούμερο 2. Είσαι μοναχικός τύπος.
Είναι μαγικό, λέει, το πόσο τα βρίσκουν οι γάτες με τον εαυτό τους, το πώς δεν επιδιώκουν την κοινωνικοποίηση και εκτιμάνε τη μοναχικότητα. Ασυνέστητα ξεκινάμε να εκτιμάμε τις ώρες που περνάμε μόνο με τον εαυτό μας. Οπότε, αν έχετε γάτα, μάλλον έχετε την ανάγκη να απομονώνεστε και λίγο περισσότερο και να μην είστε τόσο πολύ κοινωνικοί, εισαγωγικά. Μπορεί να είστε στην πραγματική ζωή, αλλά όταν είστε στο χώρο σας, να είστε λίγο έτσι απομονωμένοι και στο. Να μιλάτε περισσότερο με τον εαυτό σας. Νούμερο 3. Είσαι περίεργος, λέει, αν έχεις γάτα. Τη βλέπεις, λέει, να τρέχει και να ρίχνει το ένα βάζο μετά το άλλο από το πουθενά. Από περιέργεια και μόνο για να δει τι θα συμβεί και ξυπνάει και σε σένα ο εξερευνητής μέσα σου. Θέλεις να ξεκινήσεις να γνωρίζεις τον κόσμο, να επισκεφτείς νέα μέρη, να βιώσεις νέα συναισθήματα. Αν έχεις γάτα, δηλαδή γάτα, επειδή. Δεν είναι τυχαίο ότι του λένε περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή θα κουνήσουν κάτι, θα κάνουν κάτι με το πόδι του. Αλλά άτσαλες κινήσεις και αψυχολόγητες. Θα κάνουν κάτι, κάπως θα κουνήσουν τα πόδια του, θα ρίξουν κάτι, θα. Εκεί που κάθονται, θα κοιτάξουν, θα λοκάρουν στην κουρτίνα, θα αρχίσουν να σκαρφαλώνουν στην κουρτίνα. Κάπως έτσι, αυτό συνδυάζεται με το ότι και εσύ μάλλον είσαι περίεργος για τη ζωή και θέλεις να ανακαλύψεις νέα πράγματα. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι έχεις επιλέξει σαν κατοικίδιό σου ένα γατάκι. Λες να είμαι κι εγώ έτσι, δεν ξέρω. Να μου πεις, μιλάω τώρα, χωρίς να έχω γατούλα. Λέω, θα ήθελα να έχω γάτα. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας έχω πει τη δραματική αυτή η ιστορία. Το ότι όταν ήμουν μικρούλα, είχα κι εγώ μια γάτα, τη Χριστίνα. Αλλά ήμουν δημοτικό. Και μία μέρα γύρισα από το σχολείο και τη Χριστίνα την είχε πατήσει ένα αυτοκίνητο και έκλαιγα πάρα πολύ. Ήταν η πιο δραματική στιγμή της ζωής μου όταν ήμουν μικρή και πήγαινα δημοτικό. Κλάμα. Και από τότε έχω να πάρω κατοικίδιο, γιατί είχα πληγωθεί πάρα πολύ με το θάνατό της. Και δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που δεν είσαι προετοιμασμένος, δηλαδή δεν είσαι πολύ με το κατοικίδιό σου. Αυτό με αγχώνει, να σας πω την αλήθεια. Σε περίπτωση που τη χάσω ή κάτι κάνω λάθος και της κάνω κακό, σκέφτομαι τέτοια. Γι' αυτό αποφεύγω να πάρω κατοικίδιο. Έχω φτάσει πάρα πολλές φορές κοντά στο να πάρω γατάκι. Αλλά τελευταία στιγμή το ακυρώνω σαν σκέψη και λέω, Ελένη, δεν θα είσαι ενδεχομένως σωστή απέναντι σε αυτό το μικρό πλασματάκι. Λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι, ίσως σε χρειάζεται περισσότερο, αλλά άστο για την ώρα. Ελπίζω να έχω χρόνο, γιατί θέλω πολύ να πάρω ένα γατάκι, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, ήταν μια μικρή εξομολόγηση. Νούμερο 4 και πάω σε break. Είσαι ένας μικρός επαναστάτης, εσύ που έχεις κατούλα. Σε αντίθεση, λέει, με τους σκύλους, οι γάτες δεν μπορούν να εκπαιδευτούν. Χωρίς τη θέλησή τους, δεν μπορείς να τις κοροϊδέψεις και να τις τυφασεύσεις. Οι γάτες πράττουν, λες, και έχουν βούληση. Και έτσι αφυπνίζουν έναν επαναστάτη μέσα μας, ο οποίος φωνάζει και διεκδικεί τις επιθυμίες του. Ταυτίζεστε με το κατοικίδιό σας εσείς που έχετε γάτες και μάλλον είστε και επαναστάτες. Δηλαδή, σύμφωνα με την έρευνα τώρα, παιδιά, pillowfights.gr σας λέω. Δεν ξέρω αν κρύβονται μελέτες πίσω από αυτή την έρευνα, αλλά από ό,τι μας λέει η συγκεκριμένη έρευνα, εσείς που επιλέγετε να έχετε γάτες, κρύβετε και έναν μικρό επαναστάτη μέσα σας. Λοιπόν, θα πάω σε break. Πριν πάω σε break, να σας πω, παιδιά, στο πλαίσιο της καμπάνιας του MAD TV, hashtag stay home, όπου εάν έχετε εξαντλήσει όλα τα πιθανά σενάρια του τι να κάνετε σπίτι για να περάσει δημιουργικά ο χρόνος σας, εάν έχετε δει ταινίες, σειρές, αν έχετε χορέψει, αν έχετε κάνει TikTok, αν έχετε κάνει τα πάντα και έχετε στερέψει, υπάρχει η καμπάνια μας στο YouTube όπου μπορείτε να μπείτε και να πάρετε πολύ ωραίες ιδέες. Επίσης μπορείτε να είστε συντονισμένοι στο MAD TV, γιατί κάθε βράδυ έχουμε πολύ ωραία αφιερώματα από παλιότερα VMAs, από MADWAC, από Secret Concerts και γενικότερα δεν σας αφήνουμε καθόλου μόνους σας σε αυτό. Όπως επίσης να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, stay home και κάνε εκπομπή στο MAD Radio. Stay home και γίνε ένας μικρός ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι ακριβώς όπως θα ακούσει είναι, γιατί τα βράδια του MAD Radio 106,2 σου ανήκουν. Αν θέλεις λοιπόν να νιώσεις και εσύ τη μαγεία του ραδιοφώνου, έλα στην παρέα μας. Και τι εννοώ με αυτό. Κάνεις μια μικρή ηχογράφηση, max ενός λεπτού, όπου λες το όνομά σου, σε ποιον θέλεις να αφιερώσεις το τραγούδι το οποίο θέλεις να παίξεις στο ραδιόφωνο του MAD Radio 106,2 και πώς περνάς το χρόνο σου στο σπίτι. Κάνεις αυτή τη μικρή ηχογράφηση και τη στέλνεις από το κινητό σου ή στο Instagram του MAD Radio, παπάκι MAD κατ' παύλα Radio, ή στο Messenger του MAD Radio ή στο email, το οποίο είναι info@madradio.gr. Τα βλέπουμε όλα, όπως σας είπα, η μέγιστη διάρκεια πρέπει να είναι ενός λεπτού και κάπως έτσι να ξέρετε ότι ο τυχερός, όχι ο τυχερός, εσείς που
μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, εκτός το ότι θα ακούσετε τη δική σας ηχογραφημένη μικρή εκπομπούλα να παίζει στον αέρα του Mad Radio 106,2 κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι και τις 11 αυτή την ώρα, να ξέρετε ότι μπαίνετε και στην κλήρωση για να κερδίσετε συνδρομές σε Spotify και Netflix, ό,τι ακριβώς μας χρειάζεται αυτό το διάστημα που είμαστε στο σπίτι. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, θα μάθετε περισσότερα και από το Mad Radio 106,2 και γιατί όχι, νιώστε λίγο δημιουργικοί, μπείτε λίγο σε αυτή τη διαδικασία, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη. Αλλά σας είπα max ενός λεπτού να είναι η εκπομπή σας και φυσικά να πείτε στους φίλους σας να συντονιστούν στο Mad Radio για να σας ακούσουν. Και, σε αυτό, και φυσικά να συντονιστεί και αυτός που θέλετε να του κάνετε την αφιέρωση. Λοιπόν, break, έρχεται Γέγιο και Ελένη Φουρέιρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε τη λίστα μας. Καλό σας απόγευμα, τι γίνεται, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε υγιείς. Έχει πολύ σκόνη αυτό από πάνω μάλλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη λίστα μας και είναι τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γάτα, μία λίστα που την βρήκαμε από το pillowfights.gr και είχαμε μείνει στο νούμερο 4, στο ότι εσύ που έχεις κατοικίδιο μία γατούλα, μάλλον κρύβεις ένα μικρό επαναστάτη μέσα σου. Νούμερο 5, είσαι και ανεξάρτητος. Και αυτό μπορώ να το κατανοήσω απόλυτα, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που παίρνουν γάτες, τις επιλέγουν να έχουν κατοικίδιο γάτα, γιατί και οι γατούλες είναι ανεξάρτητα ζωάκια από μόνες τους, δηλαδή και να μείνουν μια ολόκληρη μέρα μόνες τους, αρκεί να έχουν τροφή και καθαρό χώμα και δεν τους νοιάζει. Δεν είναι σαν το σκυλάκι που θα σε ψάξει ή που θα θέλει να πάει βόλτα να κάνει την ανάγκη του για παράδειγμα κτλ. Ή να παίξει ή να εκτονωθεί ας πούμε με τρέξιμο κτλ. Η γάτα είναι λίγο πιο... δεν τη νοιάζει και πολύ αν είσαι τριγύρω. Οπότε, μπορεί λέει να είναι ένας, να είναι η γατούλα σου έτσι ήρεμη και χαλαρή στο σπίτι και τα λοιπά, αλλά ο κυνηγός μέσα της λέει δεν πεθαίνει ποτέ. Με την κάθε ευκαιρία θα κυνηγήσει ένα μαμούνι θυμίζοντάς σου και εσένα πως κάθε στιγμή μπορεί να ζήσει μόνη της και πως δεν σε έχει ανάγκη. Αυτό το συνέστημα σου μεταδίδει και εσένα μετατρέποντάς σε ένα άτομο ανεξάρτητο που κάθε στιγμή μπορεί να επιβιώσει μόνο του. Και αυτό έχει και λογική, εδώ που τα λέμε, έτσι πως το σκέφτομαι. Νούμερο 6, είσαι καλομαθημένος. Της παίρνεις, λέει, το πιο ακριβό σπιτάκι. Κοιμάται στο κουτί. Δεν το εκτιμάει. Της παίρνεις την καλύτερη ξηρά τροφή, θέλει πάλι κονσέρβες. Της κάνεις χάδια, θέλει να κοιμηθεί. Δεν της αρέσει τίποτα και οτιδήποτε και αν κάνεις, δεν της αρκεί. Μία τάση που μας μεταδίδουν στην ουσία οι γάτες και όσο και αν προσπαθεί ο κόσμος να μας ικανοποιήσει, γινόμαστε και πιο αδιάφοροι. Θέλουμε κι άλλο και ποτέ δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ναι, okay, μπορεί, δεν ξέρω. Ενώ στο νούμερο 7 έχεις αυτοπεποίθηση, λέει. Οι γάτες με κάθε βήμα τους σε κάνουν να τις ερωτεύεσαι. Κινούνται στο χώρο σαν να είναι σταλμένες από το Θεό έρωτα. Είναι έτσι, όντως είναι κάπως... Έχουν ένα σεξινες οι γάτες, στον τρόπο που κουνιούνται, στον τρόπο που είναι και λίγο ναζιάρες. Ισχύει αυτό. Έτσι μας κάνουν και εμάς να εκτιμάμε, λέει, τη σημασία του να περνάμε καλά και να νιώθουμε ωραία κάθε στιγμή της ζωής μας. Και ειδικά στο σεξ. Μας κάνουν να κινούμαστε με αυτοπεποίθηση και να νιώθουμε πως κάθε μας κίνηση, πως για κάθε μας κίνηση είμαστε πιο σίγουροι από ποτέ. Όλα αυτά εάν έχεις κατοικίδιο γάτα, έτσι. Okay. Μπορεί παιδιά, ναι. Δεν ξέρω. Στείλτε μου ένα μήνυμα εσείς που έχετε γάτες να μου πείτε, επιβεβαιώνετε τη λίστα. Έχετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έχετε κάτι επιπλέον που το έχουμε ξεχάσει. Δεν ξέρω. Αλλά απαντήστε μου λίγο, στείλτε μας ένα μήνυμα στα social media και του Mad TV και στο δικό μου παπάκι βουλγαράκι κάτω παύλα L. Λοιπόν, αυτή ήταν η λίστα μας και πριν πάω στο break και πριν πάμε να δούμε και την ατάκα της ημέρας και τον προβληματισμό της ημέρας, να σας πω λιγάκι ότι αυτό το Σαββατοκυριακό στο Mad Radio 106,2 έχουμε αφιέρωμα στους BTS, γιατί κάθε Σαββατοκυριακό είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη σας. Mad Radio Superstar Weekend. Και μάλιστα αυτό το Σαββατοκυριακό, όπως σας είπα και πριν, έχουμε αφιέρωμα στην K-pop και πιο ειδικά και συγκεκριμένα στο συγκρότημα που παραλυρεί όλος ο πλανήτης, στους BTS, που τους αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ,
και ετοιμαστείτε να ακούσετε και τις κορυφαίες επιτυχίες τους, να μάθετε και τα πιο hot info στη ζωή τους και να κερδίσετε και δώρο, γιατί τρεις τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το απόλυτο λεύκομα για το συγκρότημα Φαινόμενο με τίτλο «Η BTS και εγώ» που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Οξύ. Οπότε θα το έχετε και από τους πρώτους και θα κάνετε, θα το παίζετε ιστορία στους φίλους σας, κοιτάξτε τι κέρδισα κτλ. Κτλ. Και αυτό πώς θα γίνει τώρα, μπαίνετε στο Instagram του Mad Radio 106,2, κάνετε like και tag το φίλο σας και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το super δώρο. Οπότε μην χάνετε χρόνο, μπείτε, πάρτε μέρος και κερδίστε και συντονιστείτε για μουσικάρες. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε Light και Billy Seo με το Slang και να επιστρέψουμε για τον προβληματισμό μας και την ατάκα της ημέρας. Τι λέτε, ε? Πάμε. Πάμε για break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Mad TV και στο Cooler List Home Edition. Επιστρέψαμε, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε ασφαλείς, να είστε σπίτι και να περνάτε καλά και δημιουργικά. Λοιπόν, Αντρέα, ρίξε την ατάκα της ημέρας. Ορίστε, πάρτε την. Μισό λεπτό να τη δω κι εγώ. Μιας και το 2020 χάνεται, θα το αφαιρέσω και από την ηλικία μου. It's Juma, παπάκι Juma, πάρα πολύ εύστοχο και συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτή τη χρονιά. Και μάλιστα γιορτάζα και τα γενέθλιά μου τις προηγούμενες ημέρες. Περίμενα να είναι μια χρονιά έτσι λαμπρή, με νέες εμπειρίες και με νέα πράγματα που θα έρθουν στη ζωή μου. Τώρα έτσι πως πάει, που είναι χαμένος χρόνος, θα ξαναεπιλέγω και δεν ρωτάω και κανένα, δική μου είναι η ηλικία, ό,τι θέλω θα κάνω και είμαι, μένω στην ίδια ηλικία και του χρόνου. Ευχαριστώ. Ταυτίζομαι απόλυτα και πάρα πολλοί κόσμοι, να ξέρετε. Πραγματικά, μια και φάνεται το 2020. Τι ζούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, έλα, εντάξει, μην απεσιοδοξούμε. Μην απεσιοδοξούμε, Ελένη. Μην απεσιοδοξείς, μην απεσιοδοξείς, όλα καλά θα πάνε. Προσπαθώ να το υπενθυμίζω λίγο στον εαυτό μου και φρικάρω. Λοιπόν, σήμερα ο προβληματισμός δεν είναι ακριβώς προβληματισμός. Έχει έρθει από ένα φίλο που λέει «Θέλω να την δω, μπιπ, τον κορονοϊό». Και πόσοι είναι στην ίδια θέση και κατάσταση. Πάλι καλά, εμείς στη single δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά πραγματικά το σκεφτόμουν και εγώ. Αν έχεις μία σχέση τώρα. Φωνάζει πάλι η γειτονιά. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός ότι γίνεται μια εκπομπή εδώ πέρα. Δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το σκεφτόμουν που λέτε. Και λέω. Εάν έχει σχέση τώρα που υπάρχει και η καθολική απαγόρευση, τι κάνεις, πώς θα πηγαίνεις να βλέπεις το αγόρι σου ή το κορίτσι σου, τι πρέπει να πατήσεις, ποια είναι η επιλογή που πρέπει να πατήσεις και να στείλεις στο 13033. Αυτό γιατί να μην δικαιολογείται και γιατί να μην περνάει. Έστω ότι εγώ είμαι στο σπίτι του αγοριού μου και θέλω να πάω μέχρι το σπίτι μου να πάρω κάποια πράγματα και να ξαναγυρίσω. Ρισκάρω, το ρισκάρεις. Δεν ξέρω άμα το ρισκάρεις. Απ' τη μία, αν υπάρχει αγάπη, το ρισκάρεις. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, εγώ το σκεφτόμουν. The struggle is real. Για εσάς που έχετε σχέση, κουράγιο και υπομονή. Και πιστεύω ότι αν πάτε, αν σας σταματήσει η αστυνομία και βάλετε και του σπίτι, σας παρακαλώ, αφήστε με να πάω να δω το κορίτσι μου ή το αγόρι μου. Πιστεύω, εντάξει, θα δείξω κατανόηση. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Αλλά. Πω, ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό, ε. Να μην μπορείς να δεις το αγόρι στο κορίτσι σου. Και άντε, πες εδώ στην Αθήνα, κάπως, μπορεί και να γίνεται. Δεν ξέρω, αλλά αν είσαι και σε άλλη πόλη, που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τον δεις τον άλλον μέχρι να τελειώσει οριστικά η καθολική απαγόρευση και η καραντίνα, και τι γίνεται. Κουράγιο, παιδιά, και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ερωτευμένους και στα ζευγάρια εκεί έξω, που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι τα social media. Να τα λέμε και αυτά. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, φεύγω και σας αφήνω με πολύ ωραία νέα, γιατί κοριτσιά,
αυτό το διάστημα είναι κατάλληλο για online shopping και εγώ θα σας πω να μπείτε στο www.skourascosmetics.gr γιατί εκεί Wet n Wild έχει ήδη προνοήσει για, για την άνοιξη το καλοκαίρι μας. Εμείς μπορούμε να βγούμε από την καραντίνα βαθιά άνοιξη, αλλά δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες. Εκεί έξω θα έχει πολύ ωραίο καιρό και πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα προϊόντα. Με τι θα είμαστε, με τα χειμερινά? Όχι. Μπείτε να τσεκάρετε και να σας μιλήσω εγώ για το Mega Glow Halo Halo Blush Lighter, το οποίο είναι ένα προϊόν που συνδυάζει και το ρούζ και το highlighter μαζί σε ένα πρακτικό προϊόν που δίνει σχήμα, σμιλεύει το πρόσωπο και φωτίζει τα σημεία του προσώπου που το έχουν ανάγκη με ένα μόνο πέρασμα, δηλαδή ξέρετε, μιλαράκια, μυτούλα εδώ στο άνω χείλος, λίγο εδώ πάνω και είστε έτοιμες. Και η απόδοσή του είναι υπέροχη, διατίθεται σε δύο αποχρώσεις για να διαλέξετε ποια σας ταιριάζει περισσότερο. Και σας δίνει κατευθείαν αυτό το αίσθημα το sun-kissed στο πρόσωπο. Η τιμή του ασυναγώνιστη, όπως και όλα τα προϊόντα της Wet n Wild. Και την αγαπάμε πάρα πολύ τη Wet n Wild για όλες αυτές τις επιλογές που μας δίνει. www.skourascosmetics.gr. Αυτό ήταν για σήμερα, θα τα πούμε αύριο στις 7. Φιλί τεράστιο, έρχεται αμέσως τώρα Mabel και Boyfriend. Και αυτό, stay safe, stay home, stay healthy. Bye!